Ο λόγος του Χριστού, αυτοί που πήραν μαχαίρι με μαχαίρι θα πεθάνουν, βρίσκει εδώ την πραγμάτωσή του. Γιατί μπορείτε να πείτε, διαψεύδεται ο Χριστός όταν μας είπε ότι πάντες συλλαβώντες μάχαιραν εν μαχαίρα αποθανούνται, που είχε πει στον Απόστολον Πέτρον. Ενώ ξέρουμε ανθρώπους οι οποίοι, όχι όμως όλοι, γιατί ξέρετε είναι κάτι φοβερό, άνθρωποι που φώνευσαν εφωνεύτηκαν. Είναι ήδη φοβερό, φοβερό. Αλλά έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων που πήραν μαχαίρι αλλά δεν εφωνεύτηκαν, εκτός βέβαια αν μετενόησαν. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι είναι εν πνευματική ενία, ότι βρήκαν το μαχαίρι, σκοτώθηκαν και αυτοί πνευματικά από τον διάβολο. Έγιναν υποχείριοι του σατανά. Το όλο πνεύμα του χωρίου είναι το εξής. Αυτά θα ενεργούν ο διάβολος, ο αντίχριστος, τα όργανα του αντιχρίστου. Οι Άγιοι τι πρέπει να κάνουν? Δεν θα αντιτάξουν αντίθεση. Να σας διαβάσω πώς το ερμηνεύει ο καθηγητής Μπρατσιώτης, που ερμηνεύει και υπομνηματίζει την Αποκάλυψη. Το νόημα της φράσεως είναι ότι οι πιστοί πρέπει να δεκθώσουν έναν άγγι και τον θάνατον, χωρίς να αντιτάξουν αντίσταση. Αυτό είναι όλο. Θα μου πείτε, μα να μην αντισταθούμε. Πάρτε παράδειγμα τους Αγίους της Εκκλησίας. Εκρύπτονται. Γιατί ο Κύριος μας είπε, αν σας διώκουν εις μίαν πόλη, πηγαίνετε εις άλλη. Μας έδωκε και ο Κύριος το παράδειγμα ότι μπορούμε να κρυφτούμε όταν διώκουν οι άλλοι. Σε συνέλαβαν, δεν θα επιτεθείς. Σε όλη τη γραμμή της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, οι Άγιοι έτσι ενήργησαν. Εκρύπτοντο, αλλά όταν συνελαμβάνοντο, δεν έφεραν αντίσταση. Πού είναι εκείνη η φιλοσοφική ηθική που την προσφέρουν για χριστιανική ηθική? Οι εκπαιδευτικοί θα με καταλάβουν πολύ καλά. Που λέει ότι εν ονόματι των δικαιωμάτων της ζωής μπορώ να έχω, να είμαι επιθετικός για να γλιτώσω τη ζωή μου. Όχι. Όχι. Σε έναν εγκληματία ανοίγει η πόρτα μου το βράδυ, τη νύχτα εκεί που κοιμάμαι, για μια στιγμή βλέπω έναν άνθρωπο που ήρθε να με ληστέψει. Το παν θα κάνω να μην με σκοτώσει. Το παν φυσικά θα κάνω. Είναι σωστό αυτό. Αλλά έχω το δικαίωμα να τον φωνέψω εγώ? Η φιλοσοφική ηθική λέγει ναι, διότι βρίσκομαι ένα μήνυ, διότι αυτός ήρθε να με σκοτώσει και να με ληστέψει. Η ηθική χριστιανική λέγει ότι το παν θα κάνεις για να γλιτώσεις, να τον αφοπλίσεις, να τον εξουδετερώσεις, δεν θα τον σκοτώσεις. Είναι προτιμότερο να φωνευτείς παρά να φωνεύσεις. Διότι εσύ εάν φωνευτείς, επειδή τηρείς αυτήν την εντολή του Θεού, ήδη εκέρδισες τη Βασιλεία του Θεού και δίνεις περιθώρια εις τον εγκληματία σου να μετανοήσει. Μπορεί να μετανοήσει. Εάν πάλι εσύ τον σκοτώσεις, εσύ μεν έκανες έγκλημα, έστω και απροσδόκητο για μια στιγμή, αυτόν δε που έστειλε στην άλλη ζωή, δεν του άφησες περιθώρια να μετανοήσει. Αυτό λέγει η χριστιανική ηθική. Και όχι η φιλοσοφική ηθική που πολλές φορές την εκλαμβάνουμε ως χριστιανική ηθική και έχουμε κολλήσει επάνω σε αυτά τα διαβόητα καθήκοντα και δικαιώματα. Και μην νομίσετε αυτά τα καθήκοντα και δικαιώματα που τόσο τα τονίζουμε στην λεγόμενη χριστιανική ηθική, αλλά ξαναλέγω είναι φιλοσοφική ηθική, έκαναν ένα λαό που να ξεχνάει τα καθήκοντα και να ζητάει τα δικαιώματα. Οι χριστιανικοί λαοί είναι εκείνοι σήμερα οι οποίοι ξεχνούν τα καθήκοντα και ενεργούν με κάθε τρόπο μόνο δια τα δικαιώματα. Το βλέπει κανείς διάχυτο. Η βία εις τον δυτικό κόσμο. Η βία.
Είναι και αυτό ένα σημάδι του κακού, ότι δεν ερμηνεύσαμε σωστά το Ευαγγέλιο. Συνεπώς, οι πιστοί δεν θα αντιτάξουν αντίσταση. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό παραγγέλει ο Θεός. Το Πνεύμα του Θεού αυτό παραγγέλει, αγαπητοί μου. Δεν θα αντιτάξουν με αντίσταση. Θυμηθείτε τον Άγιο Πολύκαρπο, που είναι και το πρώτο μαρτυρολόγιο που εγγράφει. Είναι κατά τα μέσα του δεύτερου αιώνα. Εκρύπτετο, από σπίτι σε σπίτι εκρύπτετο. Επρόδωσε τελικά και συνελήφθη. Όταν συνελήφθη, δεν έφερε ουδέμια αντίσταση. Καμία, απολύτως τίποτα.